Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχουμε ζητήσει και έχουμε συζητήσει με τον κύριο Ζήκο είναι να μας βοηθήσει στον περιπατικό τουρισμό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο νησί μας. Ενισχύει τη χαμηλή περίοδο, Απρίλη, Μάη, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, και γι' αυτό τον λόγο θέλουμε, θέλουμε τη βοήθεια όχι μόνο στην προβολή αλλά και στην ανάδειξη των μονοπατιών. Και το επόμενο κομμάτι το οποίο πάρα πολύ έχει συζητηθεί, ο θρησκευτικός τουρισμός, εμείς έχουμε να δείξουμε θρησκευτικό τουρισμό, αλλά δεν έχουμε το κατάλληλο δίκτυο να τον προβάλλουμε. Και μάλιστα να αναδείξουμε και τα Βυζαντινά μνημεία και τις εκκλησίες μας και όλο τον πλούτο τον οποίο έχουμε να δείξουμε σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείται βέβαια υπαλλήλους. Και όχι μόνο υπαλλήλους, αλλά και τα μνημεία. Τα μνημεία να ανοίξουν. Αυτό τα μνημεία. Τα μνημεία είναι κλειστά γιατί δεν υπάρχει κάποιος, όπως καταλαβαίνετε. Και τα λοιπά. Αν ο ΕΟΤ παρέμβει σε αυτό το κομμάτι και το Υπουργείο Τουρισμού στο θέμα του θρησκευτικού τουρισμού, θα μπορέσουν όλα αυτά να είναι σε λειτουργία και ουσιαστικά και η προβολή, την οποία ζητάμε, την οποία είναι δίπλα μας ήδη ο ΕΟΤ και μας βοηθάει με όλα τα μέσα. Να μπορέσουμε αυτά να τα προβάλλουμε και να τα αναδείξουμε. Να. Αλλά αυτό που θέλω να πω, κλείνω, γιατί καταλαβαίνω ότι σας έχουμε κουράσει, αν και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι το να υπάρχει μια επικοινωνία με τον τύπο και ο τύπος να αναδεικνύει θέματα, ακόμα και μην είναι αρνητικά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει τροφή, αν το θέλετε, για επόμενες ενέργειες. Έτσι, και σε αυτό εκ των προτέρων ευχαριστώ, δηλαδή, ουσιαστικά και εσάς ως δημοσιογράφο. Αυτό που θέλω να πω και τα λοιπά είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Πέρα από αυτό το οποίο λέει το ελληνικό κράτος, ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού, υπάρχει μια στρατηγική και τοπική για το τι ακριβώς, θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη ότι θέλουμε να αναδείξουμε συγκεκριμένες μορφές και να έρθουν με προτάσεις, τις οποίες βεβαίως να συζητήσουμε και στο βαθμό που μπορούμε να συνδράμουμε, βεβαίως θα το κάνουμε. Ο ΕΟΤ, ξέρετε, και ο οικοφαινόμενος δεν βοηθάει και δεν συνδράμει απλά την Άξο, επειδή του αρέσει πάρα πολύ σαν νησί ή επειδή ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, γιατί μας ενοχλεί εισαγωγικά, το λέω, και προσπαθούμε να λύσουμε, είμαστε σε επικοινωνία. Συνολικά μπορεί να βοηθήσει παντού, όπως βοηθάει το σύνολο της χώρας, γιατί πιστεύει ότι δεν είναι η ανάπτυξη μιας περιοχής που μπορεί να δώσει αύξηση στον τουρισμό της χώρας, πρέπει να αναπτυχθεί συνολικά το δίκτυο. Σωστό. Και δόξα στο Θεό, αυτό το νησί, επειδή είναι μέσα στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων, πρέπει να γίνει μια ισόρροπη ανάπτυξη, όχι μόνο στην Μύκονο ή στη Σαντορίνη, που υπάρχει ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά όπως είναι η Νάξος. Και αυτή η προσπάθεια είναι. Αλλά πρέπει να όλο αυτό να γίνει με βάση ένα σχέδιο, μια στρατηγική, την οποία με χαρά να συζητήσουμε και με τους τοπικούς φορείς και με την Ένωση Ξενοδόχων, ώστε να βρούμε τον καλύτερο δρόμο, οπότε σταδιακά να μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, κλείνοντας, ακούσαμε τον κύριο Ζήκο και σωστά το λέει από την πλευρά του, απαιτούνται κάποιες μελέτες, κάποιοι σχεδιασμοί για να είναι η πρόταση ολοκληρωμένη και βεβαίως να πατάει κάπου τους ώστε να γίνει προσπάθεια. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδόχων έχει πιάσει τα πράγματα με τη σειρά. Δηλαδή, για να κάνεις ένα έργο, πρέπει να κάνεις μια μελέτη. Πρώτα να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις και μετά να κάνεις συντονισμένες ενέργειες για να το πετύχεις, να κάνεις τη μελέτη σου. Δηλαδή, θέλουμε να προσεγγίσουμε τον περιπατικό τουρισμό, πρώτα να καταγράψουμε τα μονοπάτια μας και να συνεχίσουμε. Και μετά να απαιτήσουμε. Έχει γίνει όμως καταγραφή, έτσι. Έχει γίνει καταγραφή. Πολλές φορές δεν θα έλεγα. Να ζητήσουμε. Αυτό αξιοποίηση γίνει. Δεν έχει γίνει δυστυχώς. Δεν έχουν γίνει συντονισμένες ενέργειες για να προσελκύσουμε τον κόσμο τον οποίο θα έρθει στο μέγεθος τον οποίο τον θέλουμε. Για να έρθει στο νησί μας. Ειδικά για να ανοιχτούν οι χαμηλές περιόδους. Εσείς σαν Ένωση Ξενοδόχων και με την έννοια του ότι τα πράγματα όλο και στενεύουν οικονομικά, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να συνδράμετε ως προς το θέμα των μελετών που απαιτούνται για κάποιες προτάσεις που είναι σημαντικές αυτές οι προτάσεις που ξεκινήσει. Έχετε ξεκινήσει ήδη εκφώνηση. Έχουμε ξεκινήσει. Μάλιστα, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι τελείωσε για το θέμα καταγραφή πολιτιστικών μνημείων και πάνω σε αυτό το δεύτερο κομμάτι ήταν τα μονοπάτια, το οποίο εντάξει και ο Δήμος έχει κάνει καταγραφή, αλλά έχουμε κάνει και εμείς καταγραφή και μάλιστα με τη βοήθεια του κυρίου Λατίνα. Και το τρίτο κομμάτι είναι το θέμα της προβολής αυτών, της σωστής προβολής, ώστε να μπορέσει να είναι πιο επικεντρωμένη πια η προβολή σε αυτό. Να είναι ο περιπατητής. Για παράδειγμα, γίνεται μια έκθεση στη Γερμανία. Θα μιλήσω εκθέσεις και αν δεν είναι το λιγότερο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη Γερμανία. Είναι καθαρή
επικεντρωμένη για τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Εκεί πρέπει να συμμετέχουμε με τα μονοπάτια μας, καθαρά με το πακέτο το οποίο θα έρθει εδώ, πώς θα έρθει και πώς μέρες θα καθίσει. Άρα λέμε ότι πρέπει να είναι στοχευμένα πια όλα όσα προβάλλονται. Λοιπόν, μετά, στοχεύουμε στα γραφεία τα οποία ασχολούνται με περιπατητικό τουρισμό, να γνωρίσουν ότι υπάρχει περιπατητικός προορισμός. Τώρα έχουμε πιάσει μόνο ένα μικρό κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Γιατί το επόμενο κομμάτι που θέλουμε να στοχεύσουμε σαν Ένωση Ξενοδόχων είναι ο αυτοαθλητικός τουρισμός. Το οποίο είναι ένα δεύτερο βήμα το οποίο θα προχωρήσουμε. Οι ιδέες σας είναι πάρα πολύ σημαντικές και θέμα, μακάρι να αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι τομείς. Το βασικό είναι ότι έχω πολύ καλά στελέχη δίπλα μου. Έχω το ΔΣ, είναι καινούριο, με πολύ όρεξη για δουλειά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και προχωράμε με μεγάλη. Να δούμε, κύριε Μαργαρίτη, είστε και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Πώς θα μπορέσετε όλα αυτά να τα προωθήσετε και μέσα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, άμα εκλεγείτε, με την έννοια ότι διαχειρίζετε και το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θα αναλάβω στην περιφέρεια σαν καινούριο μέλος, πρώτα Θεός μετά τις εκλογές, είναι ο τουρισμός. Όπως έχω βοηθήσει στο νησί αυτή τη στιγμή και με τα δρομολόγια και με τα θέματα τουρισμού, γενικότερα σε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο με τις γνωρισμοί μου αλλά και με τη δουλειά την οποία έχω προσφέρει στον τόπο, έτσι ακριβώς θα προσφέρω δουλειά και για τα έργα ανάπτυξης, τα έργα αποδομής για όλο το νησί. Αυτά είναι και όχι μόνο το δικό μας, και τα Μικρές Κυκλάδες και την Αμοργό. Φέτος είναι πολύ σημαντικό και αυτό, συγγνώμη κύριε Ζήκο, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που πετύχαμε στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Βεβαίως. Όχι το τελευταίο της Νάξου, θα πω το προηγούμενο που το High Speed πάει μέχρι Αμοργό για παράδειγμα. Όπου η Αμοργός για πρώτη φορά θα έχει ένα γρήγορο πλοίο απευθείας από τον Πειραιά. Βέβαια. Και πετύχαμε το και τελευταίο, πετύχαμε, το αναπληρώσαμε εμείς που έφυγε από βραδινό με το Speed Runner. Ότι το βράδυ βραδινό, θα έχουμε τα κύκλο. Έχουμε τη σύνδεση με την Κρήτη. Αυτό δεν έγινε τυχαία, μην τη λαθούμε. Είναι η γνωστό Κρήτη, ότι προσπαθείτε, μπράβο, ότι είστε μέλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Είχαμε σύνδεση 3 φορές και μάλιστα φέτος προσπαθούμε να γίνει 6 φορές εβδομάδα σύνδεση με Κρήτη. Όπου είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το πετύχουμε. Εντάξει, το κύριο μας αίτημα είναι σύνδεση και με Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι που δεν γίνεται άμεσα, αλλά με συντονισμένες ενέργειες τα πάντα μπορούμε να τα πετύχουμε. Εμείς το ευχόμαστε, να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνει η Ένωση με την έννοια της αναβάθμισης των υπηρεσιών στο νησί, που είναι το πιο σημαντικό για να διατηρήσει την πρωτιά η Νάξος στην καρδιά των επισκεπτών της. Ουσιαστικά φέτος είμαστε η τρίτη μεγάλη δύναμη των Κυκλάδων. Έτσι. Κύριε Ζήκο, και μία τελευταία κουβέντα, αν θέλετε, και από εσάς. Πριν σας ευχαριστήσουμε. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πριν από όλα για αυτό που σας είπα, γιατί είναι καλό η επικοινωνία να είναι αφιδρομή ανάμεσα στον τύπο, ανάμεσα στους φορείς του τουρισμού, ανάμεσα στην κυβέρνηση, ανάμεσα στους φορείς της κυβέρνησης. Γιατί μόνο μέσα από το διάλογο μπορείς να κερδίσεις καινούργιες ιδέες, τις οποίες μπορείς να πραγματώσεις. Πρέπει να υπάρξουν καινούργιοι άνθρωποι, ουσιαστικά και στην περιφέρεια, και όπου μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση και να πιέσουν, εγώ σας λέω, την κατάσταση, όπως η περίπτωση εδώ του κ. Μαργαρίτη, ώστε να διεκδικούν πράγματα, ώστε να διεκδικεί και ο τύπος πράγματα και από την εξουσία, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, να κρίνει τα κακώς κείμενά μας, να το βάλω μας με την έννοια ότι από αυτή την πλευρά είμαι, ναι, για να μπορεί να λύνει πράγματα, να αναδεικνύει, για να μπορούμε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση, για να μπορούμε να λύσουμε, και όπου κάνουμε λάθος να δεχτούμε την κριτική. Απλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει θετικά να σκεφτόμενοι όλοι, διότι θέλουμε να βοηθήσουμε τούτο εδώ τον τόπο, που είναι η Νάξος, που είναι η Ελλάδα, να προσπαθούμε συντονισμένα όλοι, με θετική σας λέω σκέψη και κριτική, ανάλογα από την πλευρά που απευθύνεται οι προτάσεις, να προχωρήσουμε μπροστά. Και νομίζω ότι αν πάμε με αυτή την λογική, νομίζω ότι θα κερδίσουμε αρκετά πράγματα και θα κερδίσουμε και σαν χώρα και σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε καλά.